και εκείνο το μαθές νησλό. Να συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο αργοσκέ, στο αργοσκέ, στον ήλισσο. Να συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο αργοσκέ, στο αργοσκέ, στον ήλισσο. Θα σε ξαναδώ στους μπαξέρες πριν στο Σεπτέμβρη μα περνάς, κι έτσι χουδιά στους καφενέρες τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς. Πριν στο Σεπτέμβρη να περνάς, κι έτσι χουριά στους καφενέρες τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς. Θα το περάσουμε μαζί. Φτάνει η καρδιά σου παραθύρι, τα λόγια σου, τα λόγια σου παλιό κρασί. Φτάνει η καρδιά σου παραθύρι, παλιό κρασί. Θα σε ξαναβρω στους μπαξέρες πριν στο Σεπτέμβρη να περνάς, κι έτσι χουδιά στους καφενές τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς. Θα σε ξανά να κερνάς. Χρόνια πολλά, 25 Μαρτίου σήμερα, 25 Μαρτίου του 2009, ημέρα Εθνικής Επετείου. Είναι μια ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού ζυγού, ημέρα αργίας για το ελληνικό κράτος, αλλά ταυτοχρόνως και μια θρησκευτική σπουδαία μεγάλη εορτή, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Χρόνια σας πολλά, ελπίζω να σας βρίσκω γερούς και καλά και πάντα κοντά στην ελληνική παράδοση. Έτσι όπως σήμερα θα την ξεδιπλώσουμε μέσα από τη μουσική της έκφραση, τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Τα γράμματα στο Μακρυγιάννη που έχει μελοποιήσει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι πάντα επίκαιρα, ο Ηλίας Ανδριόπουλος, που τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και εκτίμηση. Γεια σου, Ηλία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, γεια σου, Μπίλιο. Να καλωσορίσω και τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές. Ήδη ακούσαμε τον Μανώλη τον Μητσιά. Μανώλη, γεια σου και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μπίλιο. Νένα Βενετσάνου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά είσαστε, γεροί, δυνατοί. Όλα καλά. Όλα καλά. Και να καλωσορίσω και τη Θεοδώρα Μπάκα. Γεια σου, Θεοδώρα. Γεια σας. Να καλωσορίσω επίσης στο πιάνο για να, όλους τους συντελεστές της σημερινής εκπομπής που θα μας ταξιδεύουν σε μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια, και τολμώ να το πω αυτό, τραγούδια που μπορεί να μην βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της δισκογραφικής επικαιρότητας, αλλά παραμένουν πολύ αγαπημένα στις καρδιές μας. Τραγούδια που από τότε που τα συνέθεσε ο Ηλίας Ανδριόπουλος έχουν κάνει. Βρε Ηλία, πες πόσα εκατομμύρια πωλήσεις έχουν κάνει τα τραγούδια αυτά. Κλείνουν 30 χρόνια εφέτο. Τα κυκλοφόρησαν τα γράμματα στο Μακρυγιάννη στα 1979. Ήταν μια πρωτοβουλία του Αΐμι στο Αλέκου Πατσιφά να γίνουν τα τραγούδια. Είναι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή έχουν πλησιάσει τις πωλήσεις του 1 εκατομμυρίου δίσκο και CD. Αλλά το, κατά τη γνώμη μου... Αυτός είναι ο δίσκος του, ναι, Βινιλίου και αυτό, ναι, είναι ο δίσκος Ακτίνας. Δείχνω και τα, ναι, δύο, γιατί, ναι, και τα δύο έχουν στη διάρκεια αυτών των 3 δεκαετιών έχουν μείνει στην μουσική ιστορία του τόπου, τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Ναι, τραγουδιούνται, θα έλεγα, ακόμα με μία αιμονή και με μία αγάπη από τον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί μετά από τόσα χρόνια είναι θαυμαστό να πιάνει κάποιος μια κιθάρα, ένα ακορδιόν, ένα μπουζούκι, ένα μαντολίνο και να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αλλά το νιώθουμε και από τις συναυλίες, αυτή τη συγκίνηση και την αγάπη. Ακριβώς. Του κόσμου. Θα μιλήσουμε για το πώς έφτασε στη σύνθεση αυτού του έργου, για επίσης τις οδές του Κάλβου, ναι, κλείνουν 140 χρόνια. Ναι. Να θυμίσουμε. Από το θάνατο του Κάλβου. Από το θάνατο του Κάλβου, 1869. Το έργο του εξάλλου του Κάλβου, του Ανδρέα Κάλβου, ήταν εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση. Βέβαια. Ο Κάλβος ήταν από τους λιγοστούς Έλληνες που υπήρξε πρωταγωνιστής, θα έλεγα, μέσα στο κλίμα αυτό του νεολικού διαφωτισμού, όπου και η ποιησή του και η ζωή του όλοι ήταν στρατευμένη και αφοσιωμένη στην ιδέα της Επανάστασης και της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού. Νομίζω αυτό το πατριωτικό στοιχείο διαχέει όλη την πνευματική Ελλάδα από τον Σολομό τον Κάλβο, που καταλήγει μέχρι το Σεφέρι τον Νελίτη, τον Κάτσο και όλους τους πολύ σημαντικούς ποιητές της πορείας αυτής, αλλά όμως και τους συνθέτες και κάθε πνευματικό άνθρωπο. Λοιπόν, ξαναθυμίζω αυτό που μόλις είπε ο Ηλίας Ανδριόπουλος, δηλαδή ότι τα γράμματα στο Μακρυγιάννη είναι ένα έργο το οποίο είχε συνθέσει το 1979. Τότε το είχαν πρωτοτραγουδήσει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης ο Καλογιάννης. Η στίχη βεβαίως του Μάνου Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και καλωσορίζω τους συνεργάτες σου, γιατί θέλω έναν να τους ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα, η μέρα αργίας. Να καλωσορίσω στο πιάνο τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαγεωργίου. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Στο μπουζούκι, εδώ δεξιά, τον κύριο Γιάννη Συνάνη. Χρόνια πολλά, κύριε Συνάνη. Και στο μαντολίνο, τον κύριο Γιάννη Ρίζο. Γεια σας. Η υπέροχη φωνή του Μανώλη του Μητσιά, που πάντα, ξέρεις, ταξιδεύεις μαζί της, η παρουσία της Νάνας της Βενετσάνου με την εκπληκτική της ερμηνευτική ικανότητα και βεβαίως η Θεοδόρα Μπάκα θα μας πάνε σε αυτά τα τραγούδια, γράμματα στο Μακρυγιάννη. Λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλε, πριν μιλήσουμε για το πώς και το τι, ας ακούσουμε δύο τραγούδια για να θυμίσουμε στον κόσμο. Βεβαίως. Πάμε. Φυτρώ
Γιάννενα, στην Άρτα, στο Μοριά. Τα Ιδόνια στην Ιθάκη. Τα Ιδόνια στην Ιθάκη. Είναι για την ημέρα πραγματικά. Ναι, ναι. Έτσι όπως νιώθουμε. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα. Ακριβώς. Στο κλίμα και στο πνεύμα της ημέρας. Ο Μακριάνης και ο Κάλβος είναι δύο μορφές πολύ σημαντικές για την Επανάσταση και όχι μόνο. Δηλαδή, ο Κάλβος έκανε ένα αγώνα στην Ευρώπη, ήρθε στα 1826 φέρνοντας χρήματα στο ναύπλιο στους αγωνιστές και έφυγε μετά για την Κέρκυρα, αλλά μέχρι το 1826 συμμετείχε σε πολύ φιλοελληνικά κινήματα της Ευρώπης που όπως ξέρουμε παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο στο να βοηθηθεί η Επανάσταση και να φουντώσει. Ο Μακριάνης από το άλλο μέρος είναι μία μορφή ο οποίος εκτός ότι αγωνίστηκε, πολέμησε με πολύ ας πούμε πάθος και δύναμη τον κατακτητή μπόρεσε και αποτύπωσε και ανέδειξε θα έλεγα τον ψυχισμό και τον συναισθηματισμό μιας ολόκληρης εποχής που μέχρι το Μακριάνη δεν είχε συμβεί αυτό. Δηλαδή ξέραμε περιστατικά το 21, χρονολογίες πότε έγινε η μία μάχη εδώ, πότε έγινε άλλη μάχη εκεί κλπ. Ειδικά αλλά για το ψυχισμό αυτό που έθρεψε όλη αυτή την επανάσταση του 21, νομίζω ο Μακριάνης μέσα από τη γραφή του και μας τη δίνει πάρα στα πολύ. Στα απομνημονεύματα του που είναι το ένα του βιβλίο και στα οράματα και θάματα που είναι το άλλο βιβλίο. Για τον, ειδικά για τον στρατηγό Μακριάνη, που δεν ήταν μόνο στρατηγός, ήταν ένας έμπορος, πλούσιος άνθρωπος εκείνη την εποχή. Ήταν και πολιτικός, ήταν και πολεμιστής βεβαίως, ήρωας επανάστασης. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο αργότερα να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Θότοκα, για το έργο, την ζωή και τη σημασία του στρατηγού Μακριάνη στην Ελληνική Επανάσταση. Τώρα, για τα γράμματα στο Μακριάνη, θα ήθελα λίγα. Είχα πει πριν όμως δύο τραγούδια. Γιατί μου είπατε. Ναι, είναι ένα και τα δύο. Δεν ερμηνεύσει, με παρασύρετε τώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και από την Θεοδόρα το άλλο τραγούδι που μας υποσχεθήκατε, κύριε Ανδρεόπουλε. Αυτές ξένες αγκαλιές. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Πάμε. Thank you.
είχαν μάτια, είχαν στόμα κι όλο σου μιλούν ακόμα. Σου μιλούν και σου φωνάζουν κι είναι σαν ανάστεγάζουν. Θεοδώρα Μπάκα. Ευχαριστώ, κύριε Μπάκα. Τώρα, σήμερα που είναι και αυτή η μεγάλη εθνική γιορτή, Ηλία Ανδρεόπουλε, η γιορτή που σηματοδοτεί την άνοιξη της Επανάστασης, που δεν ήταν η πρώτη, να πούμε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ξεσηκωθεί. Ναι, είχαν γίνει απόπειρες. Το γένος, είχαν γίνει πολλές απόπειρες νωρίτερα. Το πρώτο μέρος του ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας, 1821-1832, που διεξήγαγε ο υπόδουλος ελληνισμός ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και που κατέληξε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους από την πύλη, από τον Σουλτάνο, με τη δίκη του Μαΐου του 1832. Αυτή η περίοδος είναι ευρέως γνωστή ως Ελληνική Επανάσταση. Τι σας οθεί εσάς, κύριε Ανδρεόπουλε, Ηλία μου, να φτιάξετε αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια πάνω σε στίχους του Μάνου του Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Γράψατε μουσική εκείνη την εποχή, το 1979, πάνω σε στίχους που είχαν εμπνευστεί από τον Μακρυγιάννη. Ναι. Κάναμε μία... Δηλαδή, θέλαμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε την αυτογνωσία μας, την εθνική και την αισθητική. Και ανασύραμε από το κοντινό παρελθόν σύμβολα πολύ μεγάλα, όπως ο Μακρυγιάννης, ο Κάλβος, ο Σολωμός και αυτά, και τα φέρναμε μέσα από τα νεότερα φίλτρα, τα καλλιτεχνικά τα δικά μας, τα φέρναμε μπροστά, μέσα με καινούριες μουσικές, με καινούρια λόγια και αυτά. Και αυτό φάνηκε ότι ήταν σωστή η καλλιτεχνική μας, ας πούμε, ο καλλιτεχνικός αυτός προβληματισμός, γιατί είχαν μεγάλη επιτυχία αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα προήλθε αυτός ο προβληματισμός? Γιατί βγαίναμε με ένα πείσμα μέσα από την δικτατορία, είμαστε νέοι τότε, και υπήρχε ένα αίτημα το οποίο δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικό, ήταν λαϊκό αίτημα που να αυτοπροσδιοριστούμε. Να, από τη μία, να, τα μαλάματα, τα ψεύτικα των πατριδοκάπηλων συνταγματαρχών και λοιπά, να τα βάλουμε στην άκρη και να βρούμε την ουσία και να βρούμε την ευαισθησία της ελληνικότητας μέσα από αυτά τα σύμβολα, τα διαχρονικά και τα πολύ σημαντικά. Όπως είπα, ο Μακρυγιάννης ήταν, όπως λέω, σε φέρεις, η πιο μορφωμένη ψυχή του ελληνισμού. Και εάν θέλουμε, κάπου πάλι λέω σε φέρεις, να
να βάλουμε καινούργιες ρίζες και καινούργια πράγματα, πρέπει πάνω σε αυτά τα συναισθήματα να ακουμπήσει η νεότερη, ας πούμε, η νεότερη διαδρομή της φυλής. Αυτό βέβαια είναι μια ιστορία. Όμως υπήρχε ένα αίτημα λαϊκό. Γι' αυτό, όπως ο αγαπητός φίλος μου Μανώλης ο Μητσιάς ξέρει, οι συναυλίες τότε με έργα που είχαν σχέση με ελληνικά αιτήματα και αναφορές είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί ακουμπούσαν, νομίζω, και σε ένα διαρκές και ιστοδυνεκές βαθύτατα μοιραζόμενο από όλους μας συνέστημα, που είναι αυτό του μεγάλου καημού του ελληνισμού. Βέβαια. Των χαμένων προσδοκιών, βέβαια, των ελπίδων που πάντα βέβαια υπάρχουν, οι ξένες δυνάμεις που τις διαψεύδουν, τα χάσματα, οι τραγωδίες, οι εμφύλεις παραγμοί. Όλα αυτά τα οποία αναδύθηκαν μέσα από, από τη μεγάλη αυτή εποπία που λεγόταν Επανάσταση του 21, έτσι, που έτσι μπορεί εμείς να την ξέρουμε ως 25 Μαρτίου και να τη γιορτάζουμε ως εθνική γιορτή, αλλά προϋπήρχαν πάρα πολλά και έπονται μετά πάρα έτσι πολλά. Και εμείς είχαμε φορτήσεις, γιατί είχαμε αφήσει πρόσφατα τη δικτατορία πίσω μας. Δηλαδή τέτοιες φορτήσεις πατριωτικές, πώς το λένε, που μας συγκινούσαν και μας συνέπαιρναν εκείνη την εποχή. Ήταν μια επιρακτωμένη εποχή που ζητούσαμε να βρούμε το πρόσωπό μας και μέσα από το τραγούδι και μέσα από τη μουσική και μέσα από τα καινούργια δημιουργήματα. Θα το εκλεκεύσω πιο πολύ το θέμα αυτό και θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα ένας συνθέτης, ένας δημιουργός να δίνει την ψυχή του για ανθρώπους οι οποίοι δώσαν την ψυχή τους και εκείνη για το έθνος, για την Ελλάδα. Παρά να γράφει χαζοτράγωδα ερωτικά που γράφουν οι σημερινοί. Υπάρχει σημαντικό πράγμα. Μακάρι αυτό να το κάνουν και άλλοι δημιουργοί. Και ήταν μια εποχή τότε που έγραψε ο Ηλίας Ανδριόπουλος αυτά τα τραγούδια σε στίχους, ξαναλέω, του Μάνου του Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μια εποχή που θα έλεγε κανείς ότι έσπρωχνε με έναν τρόπο τους δημιουργούς. Και που το ροζ τραγούδι να πλημμυρίζει την ελληνική αγορά. Δεν αναφέρω ονόματα. Και η Νάνε Βενετσάνου θέλει νομίζω κάτι να πει πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε φορά που γιορτάζουμε μια εθνική επέτειο, κάθε φορά γιορτάζουμε την έναρξη μιας επανάστασης. Δηλαδή και το όχι είναι η αρχή για κάποια μεγάλη πορεία. Το έπος του 40, ας πούμε. Στην 25η Μαρτίου πάλι το ίδιο. Πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε, να μαζευτούμε και να κάνουμε κάτι. Και ίσως γι' αυτό το γιορτάζουμε. Όταν όμως καταφέρουμε και συνεννοηθούμε και μαζευτούμε, μεγαλουργούμε. Ναι. Βέβαια, μιλάμε ο καθένας με τα όπλα του όμως. Για άλλες εποχές. Μιλάμε για άλλες εποχές. Μιλάμε για μεταπολίτευση. Τότε γράφτηκαν. Τότε έγραψες τη μουσική για αυτά τα τραγούδια. Γράμματα στο Μακρυγιάννη. Σε μουσική λοιπόν Ηλία Ανδριόπουλου, ας ακούσουμε το χτυπωτικό. Και σήμερα μπορούν να στείλουν γράμματα στα Μακρυγιάννη κι άλλοι. Μπορούν και σήμερα να στείλουν. Οποιοςδήποτε μπορεί να συνομιλήσει με τον Μακρυγιάννη και τον κάθε Μακρυγιάννη εκείνης της εποχής. Δεν φύγανε αυτοί μπροστά μας, είναι πάντα και μας καθοδηγούν. Πάμε, έτσι Μανώλη. Πάμε. Υπό την πόρτα του Θεού, χτυπώ του Παραδείσου, χωριάς ήρθε και φύσηξε και άνοιξε τη δική σου. Άνοιξε τη δική σου. Όσα σκαλιά για να ανεβώ κι όπου η καρδιά
ήρθε και μακριά. Θαυμάσιο λαϊκό τραγούδι αυτό. Έτσι. Φαντάζομαι αυτό το κομμάτι το τραγουδά ένας και να το χορεύει ένας, ας πούμε. Έτσι. Μα έτσι γίνεται με όλοι. Η Ελλάδα είναι ένας καημός. Ένας ολόκληρος καημός είναι η Ελλάδα. Έτσι. Και ένας ευγενικός καημός. Όσο και αν θέλουν, όπως είπε ο Μανώλης πολύ σωστά προηγουμένως. Και ένας πληγωμένος καημός. Να μας μπερδέψουν και να μας. Καημός. Να μας κάνουν να νιώσουμε ότι δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε, ας πούμε. Και αυτό δεν έχει σχέση, για να πάνε το πούμε αυτό, με κάποιες ανόητες θεωρίες περί εθνικισμού κλπ. Ο εθνικισμός είναι άλλο πράγμα. Αυτά, ναι. Αυτό για να κάνει με μνήμες, με συναισθήματα, όπως πολύ σωστά, και με αισθήματα. Ελληνικότατα. Και με αυτογνωσία. Και με αυτογνωσία, ναι. Αυτό είναι. Έτσι, ναι. Μια λέξη κλειδί για να έτσι, ναι. Αντιμετωπίζουμε και την ιστορία μας. Και από εκεί πέρα είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ρεύματα, το παρόν μας και το μέλλον μας. Σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου, με σεβασμό και με αγάπη. Μα και σε τέτοιες εποχές όπως τις αρχές αυτές του 21ου αιώνα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ταυτότητά μας. Μακράν οποιαδήποτε εθνικιστική, όπως είπες, παρέκκληση ή υπερβολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί βάσει αυτού που είμαστε μπορούμε να διεκδικήσουμε και τα πολιτιστικά μας αγαθά και την ταυτότητά μας και την ιδιαιτερότητά μας και την παράδοσή μας, την ελληνικότητά μας. Βάσει αυτής μπορούμε να πορευτούμε. Την ίδια εποχή που συνθέτει τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, την επόμενη θαρό χρονιά γράφεις τα λαϊκά προάστια. Τα οποία ερμηνεύει η Σωτηρία Ιμπέλου, σε στίχους πάντα του Μιχάλη του Μπουρμπούλη, ενώ πριν ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Μαζί με τον Μιχάλη με τον Μπουρμπούλη. Εδώ είναι μόνος το Μπουρμπούλης. Τι είναι τα λαϊκά προάστια για εκείνους που. Καταπληκτικά τραγούδια. Ναι. Τι είναι και πώς συνδέονται καλλιτεχνικά, δημιουργικά με τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Θα έλεγα ότι διέπονται από το ίδιο σκεπτικό, αν και η μουσική μετατοπίζεται εδώ σε πιο λαϊκές περιοχές, αλλά είναι από το ίδιο σκεπτικό το να γίνουν ελληνικά τραγούδια. Όμορφα τραγούδια που να απευθύνονται σε ανθρώπους ευαίσθητους και σκεπτόμενους και ανήσυχους και ζωντανούς. Τα λαϊκά προάστια ήταν μνήμες δικές μου όταν πρώτα είχα έρθει στην Αθήνα που εργαζόμουν σε εγκαταστάσεις σε μια εταιρεία πετρελαίων στο Πέραμα για να σπουδάσω μουσική και μιλάμε για τα 1969-70 και όλες αυτές οι εικόνες σε συνεργασία με τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη που έγραψε θαυμάσιους στίχους μπορώ να πω και με την συγκλονιστική ερμηνεία και της Μπέλου
γίνανε αυτά τα τραγούδια που μείνανε και αυτά, ας πούμε, έτσι, αγαπηθήκανε, ας μην πω τίποτα περισσότερο, εξίσου ίσως και περισσότερο από, το, από τον κόσμο. Αυτό το λέω γιατί μιας που σήμερα μιλάμε εδώ και μαθαίνουμε και ακούμε τα τραγούδια από τον κύκλο Γράμματα στο Μακαριάννη, είναι ευκαιρία να πούμε ότι έγραψε στην επόμενη χρονιά, το 80, τα Λαϊκά Προάστια. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε τραγούδια. Θα ήθελα να μας πεις ποιο θα είναι το επόμενο από την κυρία Βενετσάνου. Είναι το όνειρο, σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Του Γιώργου Σεφέρη. Όλα έχουν μια σχέση. Έχουν μια σχέση κι αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζούμε εδώ έχουμε σχέση πάνω απ' όλα με το τοπίο. Ναι. Με το φως. Με το φως. Το φως, ναι, βέβαια. Με τη θάλασσα, με τη θαλασσινή ζωή. Έτσι, ναι. Μια εικόνα είναι αυτή. Που θα πω τώρα. Πάμε. Ένα όνειρο, δηλαδή. Ένα όνειρο. Συνεχίζουμε. Με τη Θεοδώρα. Βεβαίως. Είναι ένα τραγούδι από τα Γράμματα στο Μακριγιάννη που θα μας τραγουδήσει η Θεοδώρα Μπάκα. Η Θεοδώρα είναι μια... Ενώ το προηγούμενο ήταν τους Αργοναύτες. Ναι. Είναι μια νέα ερμηνεύτρια που εντάσσεται στην εκλεκτή μας συντροφιά, αλλά όμως με μεγάλη πορεία στο τραγούδι το λυρικό. Είναι μέτζο σοπράνο και αγαπάει τα τραγούδια αυτά και τα αποδίδει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό για τους ακροατές, αλλά καλό είναι να το λέμε. Πάμε. Μου κάψες όπως τα χαρτιά.
μυστέρια του Μαγιού χάνονται μες στο χάρτη και εσύ σαφίδι που γλιστερά τα βράδια μέσα στο μυστερά. Ηλίας Ανδριόπουλος εδώ, ο συνθέτης μας. Μιλάμε για τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, αλλά μιλάμε και για τις οδές του Κάλβου, τις οποίες μελοποίησε πολύ αργότερα ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Μιλάμε και για τους Αργοναύτες. Και θα ήθελα τώρα ένα τραγούδι από αυτό τον κύκλο, Ηλία μου. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι το μοναδικό ποίημα που έχω μελοποιήσει του Νίκου του Γκάτσου. Όλοι ξέρουμε την προσωπικότητα, υπήρξε ο Γκάτσος. Και ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο εκλεκτός φίλος και σπουδαίος, κορυφαίος ερμηνευτής, το τραγουδάει με αυτό το λιγμό και με αυτή την διάθεση, την ελεγιακή, που θα έλεγα ότι μόνο για αυτό το τραγούδι άξιζε να κάνω τον κύκλο των Αργοναυτών. Αλλά όμως στον κύκλο αυτό τραγουδάει και η Νένα Ιρενεθάνου στους Αργοναύτες. Είναι ο Μανώλης. Το τραγούδι αυτό όμως, Βίλιο, να κάνω μια παρένθεση, είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό τραγούδι και ο Ηλίας το έχει αναδείξει το ποίημα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι, πιστεύω, μια κορυφαία έτσι συνθετική στιγμή του Ηλία αυτή. Λοιπόν, ποιήση Νίκος Γκάτσος. Και επειδή μέσα στο... Μουσική Ηλίας Ανδριόπουλος. Μέσα στο CD Απαγγέλιο Φέρτης. Ναι. Ας κάνω εγώ το Φέρτη λίγο όσο μπορώ πια να το απαγγείλω. Γιατί το ποίημα δεν κόβεται. Το απαγγέλει πολύ ωραία, Μανώλης. Και εντάξει. Ωραία. Σας ακούμε. Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκόνια για να σε δω σκυμμένο στο πύλο, καράβια να κεντάς και χελιδόνια. Thank you.
κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην αμοργό και βότσαλο αρμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει Τρίτη και η Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, τον Λύκο, τον Αετό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, καλοτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στο βράχο το δικό σου. Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια, του κόσμου το ποτάμι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκόνια για να σε δω σκυμμένο στο πύλο, καράβια να κεντάς και χελιδό. Μπράβο, Μαναγιά. Εξαιρετικός. Δεν είναι καταπληκτικό τραγούδι. Το θεωρώ από τις ευτυχέστερες στιγμές της καριέρας μου, αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, για. Είναι, προηγουμένως να πω μια κουβέντα, ότι είναι τραγούδια της καρδιάς. Είμαστε μια συντροφιά. Είμαστε φίλοι, αγαπάει ο ένας τον άλλον, έχουμε αλληλοεκτίμηση και μέσα σε αυτή την, τη σχέση γράφουμε και τραγούδια, γράφουμε και μουσική. Και τα τραγουδάμε και αρέσουν εμάς πρώτα και αφού αρέσουν εμάς, αρέσουν και στον κόσμο. Δηλαδή δεν ξεκινάμε για κάποιο σκοπό να κάνουμε μουσική, να κάνουμε τραγούδια. Ηλία, θέλεις να πάμε στις Οδές που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο, ναι, στο Λονδίνο, στο Queen Elizabeth Hall. Ναι. Σε μια συναυλία στο Queen Elizabeth Hall. Γενάρης του 2000. Ήταν και ο Μανώλης στην αυλή αυτή που τραγούδισε τους Αργοναύτες. Θυμάσαι, Μανώλη. Ναι, ναι, ναι. Και τους τραγούδισε ο Σπύρος Σακάς με συνοδεία πιάνου. Ήταν η πρώτη τους, ας πούμε, το πρώτο σχεδίασμα που έκανα. Δεν το είχαν οχυστρώσει όπως το έκανα αργότερα. Οι οδές είναι πάνω στα, είναι γραμμένες πάνω σε τρεις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Ο Φιλόπατρης, η πρώτη οδή, η Στάνατον, η τρίτη οδή και η δεκάτη οδή, ο Ωκεανός. Είναι, έχω πάρει την λυρική ποίηση του Κάλβου, γιατί αυτή μου πήγαινε και μου τέριαζε καλύτερα. Και διαβάζοντας αργότερα τα ανοιχτά χαρτιά του Ελίτη, είδα ότι και αυτός είχε επισημάνει τους στίχους που είχα επιλέξει εγώ σαν τους πολύ σπουδαίους στίχους του Κάλβου κλπ. Το έλεγα μάλιστα σε ένα τηλεφώνημα που είχα με την Ιουλίτα και της λέω, αυτό είναι τη σύμπτωση. Μου λέει, ναι, είναι σύμπτωση, γιατί οι υπόγειοι επικοινωνούν αυτά τα πράγματα. Θα θέλατε να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι από τις Οδές, ναι, του Κάλβου. Ναι, θα θέλαμε, ναι. Λέγοντας και πάλι ότι συμπληρώνονται φέτος 140 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Κάλβου, ήταν 1869. Ναι, 1869. Ένας, ναι, στο Λονδίνο. Και είχε και ένα συμβολισμό η συναυλία αυτή, διότι παρουσιάσαμε το έργο στο Λονδίνο. Ήταν μια πρωτοβουλία της πρεσβείας τότε, της μορφωτική ακολούθη της πρεσβείας, κυρία Σολομονίδου. Να κάνουμε στο Λονδίνο που ο Κάλβος άφησε την τελευταία του πνοή. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εκεί πέθανε. Ο Φιλτάτη Πατρίς, λοιπόν. Ο Φιλτάτη Πατρίς. Ανδρέας Κάλβος από τις Οδές. Ο Θαυμασίαν ίσως ζάκινται. Και ο Ηλίας Ανδριόπουλος ερμηνεύει στο πιάνο και το τραγούδι.
απόλυτα τη πατρίς. Ο θαυμασία νήσος ζαγινθέ. Ο φιλετά τη πατρίς. Ο θαυμασία νήσος ζαγινθέ. Συ μου εδώκας την πνοή και του Απόλλωνος τα χρυσά δώρα. Συ μου εδώκας την πνοή και του Απόλλωνος τα χρυσά δώρα. Κι εσύ τον ύμνο δέξου εχθέρουσιν η αθάνατη την ψυχή. Και βροντάουσι επί τα σκεφαλάς τον αχαρίστο. Και βροντάουσι επί τα σκεφαλάς τον αχαρίστο. Ποτέ δε σε λησμόνησα, ποτέ, και η τύχη με ρίψε μακρά από σε. Με είδε το πέμπτο του αιώνος εις ξένα έθνη. Εις ξένα έθνη, εις ξένα έθνη. Όχι μόνο για την ερμηνεία εδώ, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι που το ερμήνευσες ο ίδιος, αλλά για τη σύνθεση αυτού του τραγουδιού, Οφειλτά την Πατρίς, σε ποίηση του Ανδρέα Κάλβου. Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες σε αυτή την πατρίδα αυτό το τραγούδι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας, Νένα Βενετσάνου, Μανώλης Μητσιάς, Θεοδώρα Μπάκα και οι συνεργάτες του Ηλία Ανδριόπουλου, σε μία αναδρομή στα γράμματα στο Μακρυγιάννη, σε αυτό τον κύκλο τραγουδιών. Σε μία αναδρομή στους Αργοναύτες, μικρότερη αυτή σήμερα, αλλά και στις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Θα ήθελα από την Νένα τη Βενετσιάνου τώρα να πάμε στους Αργοναύτες. Συμφωνείς, Ηλία? Βεβαίως. Ξανά. Και να ακούσουμε το ομώνυμο. Ποίηση Μάνους Ελευθερίου. Παναγιώτης Παπαγεωργίου ξανά στο πιάνο και η Νένα Βενετσιάνου ερμηνεύει. Και το λιχνάρι και το νερό της ξενιτιάς τα αλμυρό. Τα άλογα τρέχουν και χωρίς το καβαλάρι, μα ποιος προφταίνει να κερδίσει τον καιρό. Τώρα που ο κόσμος είναι πόρτα με χορτάρι κι ο
όσο κι αν ψάξω στη ζωή δε θα σε βρω. Σε αυτά τα τραγούδια, Νένα, ότι μένουν στο χρόνο αναλύωτα. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, βέβαια. Σαν ένα αναμένο δαδί. Σαν μια φλόγα, σαν μια σκυταλοδρομία, τελικά. Είναι μια σκυταλοδρομία. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα τραγούδι από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Ηλίας Ανδριόπουλος από την Θεοδόρα. Θεοδόρα. Τι τραγούδι να σου γράψω. Τι τραγούδι να σου γράψω. Του Μάρτη και εσύ σε πολιτεία που σε ψάχνω.
χαρτί απλώνει ένας μαύρος ουρανός. Το παράπονο με πιάνει και σου γράφω με μελάνι. Η ζωή είναι καράβι και ο καιρός κατακλυσμός. Η ζωή είναι καράβι και ο καιρός κατακλυσμός. Κι εσύ είσαι βοητεία που σε ψάχνω μες στο χάρτη. Βάλσαμο ψυχής τα τραγούδια αυτά και μπορώ να πω ότι νιώθω έτσι και μια συγκίνηση και μια περηφάνεια ταυτόχρονα που μπορούμε εδώ από αυτή την εκπομπή να μεταδίδουμε αυτά τα τραγούδια. Σας το λέω έτσι όπως το αισθάνομαι από την καρδιά μου, πολύ απλά σας το λέω. Ηλίας Ανδριόπουλος, έδειξε και στην αρχή τα γράμματα στο Μακριάνι και άλλα λαϊκά, στοίχημα ως Ελευθερίου Μιχάλης Μπουρμπούλης. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Αντώνη Καλογιάννη. Ναι. Και από την άλλη την Πρωτοψάλτη. Και έδειξα και τις Οδές, Ανδρέας Κάλβος, τις οποίες εδώ ναι, είναι πρόσφατο. Ηχογραφημένος από την αρχαία Ολυμπία είναι οι Οδές. Ναι, τα γράμματα στο Μακρυγιάννη υπάρχουν σε δίσκο Ακτίνας. Ναι, υπάρχουν στη Λύρα. Η Λύρα εξακολουθεί να υπάρχει. Στη Λύρα έχουν εκδοθεί πριν από 30 χρόνια και συνεχίζουν ακόμα να κυκλοφορούν από τη Λύρα. Λοιπόν, Μανώλη Μητσιά, βάλει όλη σου την τέχνη. Τώρα περνάμε σε αυτό τον άλλο κύκλο τραγουδιών του Ηλία. Είναι πολύ σημαντικά τραγούδια, τα είπε η μεγάλη Σωτηρία Μπέλο και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία.
σπάσε το σκοτάδι. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, θα έρθει και για μας μια Κυριακή. Μανώλης Νησιάς. Πολύτιμος, ανεκτήμητος. Τις προάλλες είχαμε πει εδώ στο Άγιο Γούστο για τις εμφανίσεις σου. Συνεχίζονται. Βέβαια, τώρα αρχίσαμε. Μέχρι πότε? Είμαι στις γραμμές, μέχρι το Πάσχα και βλέπουμε. Και βέβαια θέλω να πω ότι κάθε βράδυ λέω το τραγούδι του Ηλία, το τραγούδι του παλιού καιρού, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος τώρα το ανακαλύπτει και αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είχε βγει το CD το 98. Αλλά βγήκε σε μια κυκλοφορία λίγα κομμάτια και μετά αποσύρθηκε. Τώρα μιλάς για ποιο? Για τους Αργοναύτες. Ναι. Και ξαναβγήκε τώρα πριν από δύο μήνες και ανακαλύπτεται, όπως σωστά είπε ο Μανώλης, το έργο αυτό ανακαλύπτεται τώρα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συνεργάτες σου, Ηλία μου. Και εγώ τους ευχαριστώ. Τον Γιάννη τον Σινάνη στο Μπουζούκι και τον Γιάννη τον Ρίζο στο Μαντολίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον συνεργάτη του Παναγιώτη Παπαγεωργίου στο πιάνο. Και εσύ, Ηλία, τι θέλεις να πεις? Να τους ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω τους μουσικούς, τον Γιάννη τον Σινάνη, τον Γιάννη τον Ρίζο, τον Παπαγεωργίου, τον Παναγιώτη. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς και αγαπημένους φίλους μου, τον Μανώλη τον Μητσιά, την Ένα τη Βενετσιάνου, τη Θεοδόρα την Μπάκα και όλους εσάς που μας τιμήσατε και μας καλέσατε σήμερα μια γιορτινή ημέρα να δώσουμε το στίγμα μας μέσα από την... Της Επανάστασης. Της Επανάστασης. Ουσιαστικά. Της συνεχόμενης Επανάστασης. Έτσι. Διαρκούς. Έτσι. Έτσι είναι διαρκούς. Ένας. Διαρκούς. Διαρκούς και ένα εις Επανάστασης. Αυτή που μπορεί κανείς να τη φυλάει μέσα στην καρδιά του. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά. Θέλω να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, με το τραγούδι «Πάγωνε στους δρόμους ο Αγέρας», Μιχάλης Μπουρμπούλης, στίχη, από τα Λαϊκά Προάστια. Να το ακούσουμε από τη Θεοδόρα. Πολύ ωραία. Πάμε. Thank you.
σανίδα.